Τώρα, ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος, άσκηση ο εισαγγελέας εις βάρος του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί για τη δημοσιοποίηση στο περιοδικό που εκδίδει ονομάτων υπό τον τίτλο Λίστα Λαγκάρτ. Θα συνθούμε με την Ιωάννα Μάνδρου. Καλησπέρα, Ιωάννα. Καλησπέρα, Σπύρο. Είχαμε πράγματι την προσαγωγή του δημοσιογράφου στην εισαγγελία της Αθήνας, στο πλαίσιο ποινικής δικογραφίας που σχηματίστηκε από χθες, μετά τη δημοσιοποίηση ονομάτων που φέρεται ότι ανήκουν στη λεγόμενη λίστα Λαγκάρτ, καταθετών σε Ελβετική Τράπεζα. Να διευκρινίσουμε και πάλι ότι το σύνολο αυτών των ονομάτων δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές της χώρας και δεν μπορούμε να μιλάμε για φοροφυγάδες ή για ανθρώπους στο σύνολο αυτών των ονομάτων που αναφέρονται ότι οφείλουν στο δημόσιο. Μπορεί να υπάρχουν και νόμιμες και θα είναι και πολλοί με νόμιμες καταθέσεις. Ο δημοσιογράφος οδηγήθηκε στην εισαγγελία του, ασκήθηκε δίωξη και αύριο παραπέμπεται στο αυτόφορο. Ενώ πρέπει να σου πω σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Βουλής για διαβίβαση τυχόν πολιτικών προσώπων που αν υπάρχουν στη λίστα Λαγκάρτ, ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κ. Γρηγόριος Πεπόνης, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και αλληλογραφία με τον κύριο Νάκο, που εκπροσωπεί την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, από την οποία έχει ζητήσει να του σταλεί και κατάλογος συγγενικών προσώπων των πολιτικών προσώπων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να κάνει αντιπαραβολή, διότι μπορεί να μην είναι τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά συγγενείς τους πρώτου βαθμού και παιδιά, τα οποία υπόκεινται στην υποχρέωση να δηλώνονται και να δηλώνουν πόθεν έσχε. Τα περισσότερα στοιχεία, μάλιστα. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.